Πέρα από τα αστεία, η κατάσταση έχει φτάσει εδώ. Δεν έχω τι να κάνω. Δεν έχω τι να κάνω, πατέρα, με 600 ευρώ με συντηρή. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι. Αυτό είναι στο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει η χώρα σήμερα. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Να, το 50! Που μου αφήσανε γάλα στο σχολείο και τυρί! Ντροπή τους! Δεν μπορούμε άλλο! Μας έχουν ρημάξει! Συντάξεις, τα πάντα! Επικουρικά! Που δούλεψα! Τα φάγανε! 50 χρόνια! Από το 60 δούλευα μέχρι το 2004! Και μου κόβουν τα λεφτά! Και θέλουνε ευγένεια από τους ανθρώπους αυτούς. Που διάβαζα σήμερα την έρευνα που λέει με 8% συνεχής ύφεση ήταν μέσα σαν τον Μπαγκλαντές μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. Στο 50 πάμε, στο 50 κυρία μου, έτσι όπως βλέπαμε τις ταινίες τις παλιές ασπρόμαυρες. Ξαναπηδάμε στο ασπρόμαυρο. Ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων θα μείνει στο έγχρωμο. Αλλά πώς θα έχει ζει στο έγχρωμο όταν περνάει η κοινωνία στο ασπρόμαυρο, έτσι ήταν. Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Και μην νομίζεις κύριε μου, τι τρώγανε και τότε, παρακαλώ να θυτώ. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού. Τι είμαι. Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πότε θα πάει. Εγώ λέω να το φάμε σήμερα. Φρόνημα. Έλα ρε θείε, πεινάμε. Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να πάμε. Ορίστε. Πάλι πατάτες και από τότε. Πατάτες χρεοκοπίου, όπως μου τους έγραψε σε ένα μήνυμα ένας φίλος.